Ελάτε να συνεχίσουμε. Όλοι βέβαια οι δήμαρχοι, όλοι οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων, όλοι έχουν στείλει τις ευχές τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις και για τους μαθητές μας. Εδώ τώρα μπροστά μου έχω και του Δημάρχου της Νησίρου, του κύριου Χριστοφή Κοροναίου, το μήνυμα του που εύχεται καλή επιτυχία και ευόδοση των στόχων τους σε όλα τα παιδιά που φοιτούν στο Λύκειο Νησίρου, καθώς και στα Νησιρόπουλα που βρίσκονται εκτός του νησιού, αλλά βεβαίως διαγωνίζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις αρχής γενομένης σήμερα. Και εύχεται καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες, σε όλους εκείνους που με επιμονή και υπομονή κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια μελετώντας και κοπιάζοντας για ένα καλύτερο μέλλον. Καλή δύναμη σε όλους τους μαθητές και συγχαρητήρια σε όλους τους γονείς που βρίσκονται στο πλευρό των παιδιών τους. Επίσης, η Δημοτική Παράταξη του Σάκη Χούλη. Μήνυμα της Λαϊκής Εισπύρωσης Καλύμνου. Φτάσατε ως εδώ, κόντρα σε δύσκολες και πρωτόγνωρες καταστάσεις. Πρώτα απ' όλα όμως με φιλοδοξία για να πετύχετε τους στόχους σας. Και από αυτή τη δοκιμασία να κρατήσετε αυτό. Σημασία έχει να προχωράς μπροστά, κόντρα στα εμπόδια που σου ορθώνουν. Το μέλλον το κρατάτε εσείς στα χέρια σας. Και ό,τι και να καταφέρετε σε αυτές τις εξετάσεις και μπορείτε να κερδίσετε μια ζωή αντάξια των ονείρων σας. Το σημαντικότερο όμως απ' όλα είναι να χρησιμοποιήσεις το μεγαλύτερο εφόδιο που έχεις στη ζωή, που είναι τα νιάτα, ο ενθουσιασμός και η δροσιά της σκέψης σου, έτσι ώστε να χτίσεις ένα καλύτερο μέλλον, να φτιάξεις ένα καλύτερο κόσμο από αυτόν που σου παραδίδεται. Ένα κόσμο που δεν θα υπάρχει αδικία, αποκλεισμοί από τη μόρφωση και τα όνειρά σου θα μπορούν να γίνονται πιο εύκολα πραγματικότητα. Αγαπητέ μαθητή και μαθήτρια, τέριαξε το νου σου με τη ζωή σου και όλα αυτά με τα πάντα του κόσμου. Η ελπίδα θα υπάρχει πάντα όσο οι νέοι θα αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο, όσο θα σηκώνονται ακόμη και όταν πέφτουν. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Πολύ όμορφο μήνυμα από τον Σάκη Χούλη και τη Λαϊκή Συσπήρωση Καλύμνου. Και πάμε τώρα κάτω εκεί, έξω, στο λιμάνι, το έξω, όπου πραγματικά, αγαπητοί μου φίλοι, αντικρίσαμε τον μεγάλο γερανό, την Νταλίκα που είχε τα δύο κομμάτια από το γυάλινο κτίριο των επιβατών για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι φίλοι επιβάτες και για το έξω λιμάνι και τα δρομολόγια. Βεβαίως με φόντο και ένα λεωφοριάκι το οποίο θα βοηθήσει και στην διαδρομή από εκεί που στήθηκε τώρα μέχρι έξω στο λιμάνι λίγο πριν ξεκινήσει το ταξίδι τους ή και το ανάποδο. Οπότε εκεί βρεθήκαμε με τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου, κύριο Μιχάλη Μπούκη, τον οποίο τον πήραμε από το Γραφείο Τουρισμού λίγο πριν ξεκινήσει μία σύσκεψη που είναι να γίνει με τον Δήμαρχο Καλυμνίων Δημήτρη Διακομιχάλη. Και ο κύριος Μιχάλης Μπούκης δίδει τις θερμότερες ευχές του σε όλους τους μαθητές της Καλύμνου και όχι μόνο. Και πάμε να ακούσουμε αναλυτικά τι μας είπε και για το κτίριο των επιβατών. Εμείς όμως πριν ξεκινήσει η σύσκεψη φέραμε εδώ τον κύριο Μιχάλη Μπούκη, γιατί εδώ υπάρχει μια σοβαρή διαδικασία σε εξέλιξη. Επιτέλους το κτίριο των επιβατών στείνεται. Ναι. Καλά το είπετε. Καλημέρα. Καταρχήν θα ήθελα να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνες εξετάσεις. Βεβαίως. Καλή επιτυχία και τα όνειρά τους να πραγματοποιηθούν. Τώρα εδώ από ό,τι βλέπετε πραγματοποιείται η πρώτη φάση κάποιων παρεμβάσεων, μάλλον η δεύτερη φάση, με σκοπό την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια, από τότε υπάρχει να λειτουργεί μέσα σε εξωτερική αποβάθρα, ο κόσμος ήταν εδώ μέσα στη βροχή, είχαμε παράπονα, δεν είχε κάπου να μπει, να σταθεί, να καθίσει. Εμείς από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε βάλαμε σαν προτεραιότητα αυτό. Μάλιστα. Βέβαια, αυτό που βλέπετε δεν είναι αυτό που θέλουμε. Ναι. Είναι μια λύση ανάγκης, είναι μια λύση που μπορούμε να προσφέρουμε τώρα στον κόσμο. Είναι μια αίθουσα 100 τετραγωνικά μέτρα, τη βλέπετε ότι είναι ωραία, καλέσθητη. Και πιστεύω ότι εξυπηρετήσει ειδικά τους χειμερινούς μήνες, θα κλιματίζεται, θα έχει τα καθίσματα, ο κόσμος θα μπορεί να βάλει τα πράγματά του, να καθίσει ωραία περιμένοντας έστω για αυτά τα 10 λεπτά. Ένα παγκάκι απ' έξω, κάτι να... Αν θυμάστε καλά πώς ήταν εδώ, να δείτε τη διαφορά. Ναι, ναι, και ακόμη περιμένουμε με ανυπομονησία να ολοκληρωθεί. Δηλαδή εδώ παλιά ήταν σκουπίδια, ήταν λάδια, λιμνάζαν τα νερά. Ξεκινήσαμε με ένα μικρό έργο να μαζέψουμε τα νερά
το καταφέραμε. Τώρα βλέπουμε ήδη παίρνει Νταλίκα εδώ, κλείσει Γιάννη, για να ετοιμάσουμε το δεύτερο κομμάτι, το οποίο θα έρθει να κάτσει, να συμπληρωθεί, να δέσει. Οπότε αφού καθαρίσαμε την περιοχή από τα λάδια, από τα σκουπίδια, μάζεψαμε τα νερά, ήταν αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε στην πρώτη φάση. Γρήγορο. Τη δεύτερη φάση σκεφτήκαμε να φέρουμε ένα προκάτ, γιατί δυστυχώς για να χτίσουμε δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι βέβαια και πρόχειρη θέση αυτή εδώ, γιατί δεν εξυπηρετεί. Εμείς θα θέλαμε να είναι κοντά στο πλοίο. Αυτό δεν γίνεται όμως, γιατί όπως βλέπετε λόγω μεγέθους δεν μπορεί να μπει πιο μέσα. Έχουμε μια ιδέα και ευελπιστούμε να μπορέσουμε, αν μπορέσουμε και αν μας επιτραπεί από την Blue Star, τους χειμερινούς ιδίως μήνες να βάλουμε ένα μικρό λεωφορείο. Όταν βρέχει να παίρνει τον κόσμο. Να τους παίρνει μέσα στο λιμάνι. Πολύ ωραία. Έρχεται λοιπόν, πλησιάζει το δεύτερο κομμάτι για να ξεκινήσει σιγά σιγά με το γερανό, η βοήθεια και η τοποθέτησή του. Σε λίγες μέρες θα έχουμε και άλλες ανακοινώσεις. Πολύ ωραία. Σχετικά με το λιμάνι. Ολοκληρώστε και τη σύσκεψη. Θα έρθει και ο αρχηγός του λιμενικού σώματος. Έχουμε ειδήσεις καλές και σοβαρές σχετικά με το μεγάλο έργο της εξωτερικής αποβάθρας. Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Έχουμε τη Σέγγεν η οποία προχωράει, αλλά αυτά πιστεύω ότι για να μην αδικήσουμε τη σημερινή ημέρα θα τα πούμε μια άλλη φορά. Σήμερα δίνουμε βαρύτητα σε αυτό. Εδώ οι άντρες είναι έτοιμοι, τοποθετούν τα πάντα, συναρμολογούν και δένουν το κτίριο. Και εμείς είμαστε έτοιμοι μετά το μεσημέρι να έρθουμε να το χαρούμε ολοκληρωμένο. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα και πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη στο έργο σας, κύριε Μπούκη.